1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στο Αλκαλοχώρι. 3,7 και 3,2 ρίχτερ από τα ξημερώματα μέχρι το πρωί έγιναν αισθητά και στο Ηράκλειο. Φυσιολογική υπενθυμίζεται ότι χαρακτήρισε, μιλώντας στον 1984 και στο Γιώργο Σαχίνη, την μετασεισμική ακολουθία, ο ομότιμος καθηγητής σεισμολογίας, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι αυτή θα κρατήσει κοντά 1,5 με 2 μήνες και ίσως οι μετασεισμοί να φτάσουν σε ένταση μέχρι και τα 5,3 ρίχτερ. Στις 7.561 έφτασαν ή στους 7.561 έφτασαν οι έλεγχοι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές της Κρήτης από τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στους Δήμους Μηνοαπαιδιάδος, Αρχανώνες Θερουσίων, Ηρακλείου, Μελεβιζίου, Οροπεδίου, Λασιθίου, Γόρτινας, Χερσονήσου, Βιάνου, Φεστού και Ιεράπετρας. Από αυτές, όσο έγινε γνωστό χθες το βράδυ, 6.256 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων 3.567 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα. Έχουν ελεγχθεί 320 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 173. Όσον αφορά στους ιερούς ναούς και στα δημόσια κτίρια, κίτρινα έχουν χαρακτηριστεί 181 από τις 437 αυτοψίες, ενώ σε 548 αλακτηρία, αποθήκες, στάβλοι, τα 453 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα. Σήμερα οι έλεγχοι, με βάση την ανακοίνωση του Δήμου Πεδιάδος, πραγματοποιούνται σε Αρκαλοχώρη, Πάρτιρα, Μπαδιά, Σκηνιά, Γαρίπα, Καστελιανά, Αυλή Παναγιά Αποστόλου, Αρχάγγελο, Γεράκι, Κασταμονίτσα, Σαμπά, Τσούτσουρα, Σκλαβεροχώρη, Μάρι Ευαγγελισμού και Λιλιανό. Με δικά τους έξοδα, οι μηχανικοί μετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των κτηρίων στους πληγέντες δήμους, καταγγέλει την ίδια ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημόσιων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, με επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αναφέρεται στην απουσία πρόβλεψης για την προκαταβολή αποζημίωσης, προκειμένου οι μηχανικοί να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου, και υπογραμμίζει ότι έχουν δεχθεί πλήθος παραπώνων από μηχανικούς, οι οποίοι συμμετέχουν και καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους, περιμένοντας την τελική χορήγηση της αποζημίωσης. Έφτασαν σήμερα οι 34 πρώτοι κίσκοι που θα εγκατασταθούν σε Αρκαλοχώρη και Βόνη. Την 5η 7 Οκτωβρίου αναμένονται επίσης οι 30 λιόμενες αίθουσες που θα υποδεχθούν τους μαθητές, οι οποίοι έμειναν άστεγοι καθώς τα σχολεία τους κατέρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημίες και ρογμές και στη συνέχεια κρίθηκαν κατάλληλα. 600 είναι οι διαμένοντες σε σκηνές και δομές αυτή την ώρα στις πληγήσεις από το σεισμό δομές του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος και 200 στο Δήμο Αρχανώνας Θερουσίων, βάσει των επίσημων στοιχείων που επικαλέστηκε, μιλώντας στον 1984, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λεονταράκης. Αναφέρθηκε στις παθογένειες που για ακόμα μία φορά εμφανίστηκαν την ώρα της κρίσης. Μίλησε για τα γρήγορα αντανακλαστικά περιφέρειας και Δήμου Μηνοαπαιδιάδος, αλλά και την καθυστέρηση από πλευράς πολιτείας. Αναφορικά με την εγκατάσταση των 34 οικίσκων που έφτασαν σήμερα το πρωί με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι του Ηρακλείου, εκτίμησε ότι θα χρειαστούν ακόμα κάποιες ημέρες για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, αποκινούμε εκπροσώπους των ενώσεων του νόμου Ηρακλείου και συλλόγων γονέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κρήτης, καθώς η αγωνία για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία έχει κορυφωθεί. Ο σεισμός έφερε εκ νέου στο προσκήνιο το ήδη οξυμένο πρόβλημα της σχολικής στέγης, για το οποίο έχουμε κάνει σειρά παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνει, μιλώντας στον 1984, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων στο Δήμο Ηρακλείου, Πολύδωρος Κουτσαφτάκης. Ξεκαθαρίζει μέχρι αύριο η εικόνα στα σχολεία. Πρώτο μας μέλημα είναι να ξέρουμε πού είναι οι μαθητές και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους, είπε, μιλώντας στον 1984 από τη δική του την πλευρά, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Μπελαδάκης. Στα επόμενα βήματα είναι με γρήγορους ρυθμούς να προχωρήσει η έναρξη των μαθημάτων, είτε via ζώσης είτε μέσω WebEx, με την προτεραιότητα να δίνεται στους μαθητές της τρίτης λυκείου λόγω των πανελλαδικών. Επισημαίνει πως για τους μαθητές και των δύο βαθμίδων προέχει η υποστήριξή τους με κάθε τρόπο και για τα μαθήματα πως οι όποιες επιπλέον δυσκολίες προκύψουν, αυτές θα αντιμετωπιστούν πολύ γρήγορα και γνωρίζουν ότι θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ίσως και ενός μήνα, για την αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν μέχρι σήμερα.
Στις 570 είναι οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτή την ώρα στις πληγήσεις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου από τους σεισμούς, αναφέρει στον 984 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης, και κοντά στους 500 οι εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς δουλειά. Επικρίνεται η Υπουργή Εργασίας και Οικονομικών για τη στάση τους και ζητά την άμεση παρέμβασή τους. Είχε προηγηθεί κοινοβουλευτική παρέμβαση του συνόλου των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου τόσο για την επιστολή του Εργατικού Κέντρου όσο και του εγγράφου της περιφέρειας προς τα αρμόδια Υπουργεία με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον καταστροφικό σεισμό. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό δίνουν ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδου σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημιακού, την Ψυχιατρική Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπως επίσης και το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Παράλληλα, κλιμάκια ειδικών πραγματοποιούν επισκέψεις στους οικισμούς και στις κοινότητες του Δήμου. Στόχος των επισκέψεων είναι η ενίχνευση των περιστατικών που χρήζουν ψυχοκοινωνική στήριξη και η άμεση παρέμβαση. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες στο Δήμα Μηνώα Παιδιάδους για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι 28 913 43 35 και 28 913 40 200. Η μετασεισμική ακολουθία αποδομεί τον ψυχικό κόσμο των πληγέντων. Η αλυσίδα αλληλεγγύης φάρμακου για την υποστήριξή τους, λέει στον 984 ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου, καθώς το σοκ, ο φόβος, η απώλεια της στέγης, η κόπη ζωής ενός ανθρώπου που χάθηκαν σε δευτερόλεπτα επιβαρύνουν το σύνολο των πολιτών, ενήλικες, ανήλικοι, και αυτό που απαιτείται είναι πολύ μεγάλο κουράγιο. Φάρμακο για τον ίδιο είναι η μεγάλη αγάπη και συμπαράσταση του κόσμου προς τους πληγέντες, που δεν περιορίζεται αυστηρά μόνο σε υλικά αγαθά, και μεγάλο μυστικό η εξωτερήκευση σκέψεων και συναισθημάτων που θα στηρίξουν τις πληγωμένες αντοχές τους. Έρχονται προνόμια για τους εμβολιασμένους, με τις ανακοινώσεις να γίνονται σήμερα το μεσημέρι. Στους χώρους που υπάρχουν μόνο εμβολιασμένοι θα πρέπει να υπάρξει μια κανονικότητα. Εχθρός δεν είναι ο ανεμβολιαστός, εχθρός είναι ο κορονοϊός. Σε αυτούς τους χώρους θα παραμείνουν μέτρα και θα προσπαθήσουμε να τα αφοπλίσουμε. Δεν πρόκειται να υπάρξουν περαιτέρω πιεστικά μέτρα για τους ανεμβολιαστούς. Δεν είναι φιλοσοφία, όπως κάποιοι ευνοούνται και κάποιοι όχι, η θέση του Υπουργού Υγείας. 68 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, από τα οποία 29 στο Ηράκλειο, 22 στα Χανιά, 9 στο Λασίθι, 8 στο Ρέθυμνο. Στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη για τον κορονοϊό από σήμερα εισέρχονται Σέρες και Καρδίτσα. Στο κόκκινο παραμένουν Καστοριά, Πέλα, η Μαθία, Πιερία, Λάρισα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη. Δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα. Ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης να μην φυγομαχήσει εκ νέου από την ώρα του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, να έρθει και να δώσει απαντήσεις όπως αρμόζει σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας, αναφέρει. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ΕΜΑ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες η αξιολόγηση ενός χαπιού αμερικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας κατά της COVID-19, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή επόμενη αίτηση για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη, 6 του Οκτώβριου, 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών στην σκιά των τουρκικών προκλήσεων. Αναφερόμενος στις διερευνητικές, σε δήλωσή του μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο ομολογό του τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως είναι απαράδεκτο που η Τουρκία με διαρκείς προκλήσεις και εμπριστικές δηλώσεις προσπαθεί να υπονομεύει το κλίμα αυτών των επαφών πριν καν να λάβουν χώρα. Επιστολή λίγο αργότερα της Τουρκίας στον ΟΗΕ, στην οποία αναφέρει πως η Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα στα νησιά, επαναλαμβάνει ότι το καθεστώς αποστρατικοποίησης αφορά τη Λέσβο, τη Χίο, Σάμου, Ικαρία, ενώ προσθέτει ότι για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη οι προβλέψεις είναι ακόμα αυστηρότερες λόγω εγκύτητας στην τουρκική ενδοχώρα. Ο Νίκος Δένδιας απάντησε από τη Βουλή ότι τέτοιες αξιώσεις δεν μπορεί παρά να απορριφθούν. Για τη Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, τον αντίκτυπό της στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και για τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται σήμερα στην Σλοβενία, όπου οι 27 βρίσκονται σε αναζήτηση επιρροής και θέσης απέναντι σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα.
στα θετικά της μεγάλης γεωπολιτικής εικόνας της Ελληνογαλλικής Αμυντικής Συμφωνίας που μπορούν δυνητικά να μεταβάλουν την Ελλάδα σε υποστρατηγικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα υπέρ της ενίσχυσης του πολεμικού μας ναυτικού με τις υπερσύγχρονες γαλλικές φρεγάτες τέταρτης γενιάς, αλλά και τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως η απουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και των ναυπηγείων από την υπόθεση αυτή, αναφέρθηκε μιλώντας στον 984 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, ναύαρχος αεροποστρατεία Κοσμάς Χριστίδης. Διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Μπογδάνος με απόφαση Μητσοτάκη μετά το θερμό επεισόδιο με τον Νίκο Δένδια για κομμουνιστές και εμφύλιο. Σήμερα ο ίδιος γράφει στο Twitter: «Λυπάμαι για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς στην πολιτική οι ξεκάθαρες ιδεολογικές τοποθετήσεις έχουν κόστος και ορισμένες αλήθειες λέγονται χωρίς επιπτώσεις». Αλλεπάλληλα σοκ προκαλεί το τυφλό ράλι των τιμών του φυσικού αερίου και ρεύματος. Η ελληνική κυβέρνηση αναζητά πρόσθετους πόρους για να περιορίσει κατά το δυνατόν την επιβάρηση των καταναλωτών. Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας Χρήστο Θεϊκούρα, απέστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης δια της Προέδρου της Ιωάννας Μελάκη, ζητώντας τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα με στόχο την αναχέτηση της ακρίβειας. Τη συμφωνία με την Τρασάμβια για 50% αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με το 2019 για την επόμενη σεζόν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα επέκτασης των δρομολογίων της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι δάσκαλοι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η απεργία έρχεται ως απάντηση ενάντια στην αξιολόγηση που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αγωγή την οποία κατέθεσε εναντίον τους η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Γάλλος Πρόεδρος επιμένει στη βασική στρατηγική του σύλληψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να σταθεί στα πόδια της, στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής, της άμυνας και των τεχνολογιών αιχμής, ήταν να γίνει κομπάρσος της παγκόσμιας ιστορίας. Σημαντική νίκη κατέγραψαν τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν Κυριακή Δευτέρα στην Ιταλία. Από βραχυκύκλωμη φωτιά σε νοσοκομείο που στήχησε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στη Βόρεια Μακεδονία. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο Εργοτέλης αντιμετωπίζει την νίκη στη Νεάπολη του Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας, ενώ ο ΑΟΑΝ αγωνίζεται επίσης εκτός έδρας κόντρα στην Κοζάνη. Νέα μετάθεση για τις 17 Οκτωβρίου για τη σέντρα της Super League 2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εκτός έδρας παίζουν Εργοτέλης με Γάλεο, Χανιά με Καλαμάτα, Όφη Ιεράπετρας με Παναθηναϊκό Β. Εκτός έδρας αγωνίζονται ο Ηρόδοτος με Αστέρα Βλαχιώτη και η Επισκοπή με Καλλιθέα. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σήμερα κυρίως στα νότια μερίσματα της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Στο στούντιο του 984, Αγγέλα Δουλγεράκη και Καταρίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!